Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, κοντεύει ένας χρόνος από τη δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή από τα ΕΛΠΕ και είμαστε εδώ για να διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση έχει χειροτερεύσει. Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο, ούτε καν η ελάχιστη τοποθέτηση φίλτρων για την οποία είχαν δεσμευτεί και η περιφέρεια. Ίσα-ίσα η δυσοσμία εντείνεται. Συνεχίζουμε να ζούμε και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε ένα περιβάλλον που δεν είναι αντάξιο της επιστημονικής και τεχνικής εξέλιξης εν έτη 2020. Συνεχίζουμε και εμείς ως Ομοσπονδία Γονέων να συμμετέχουμε και να στηρίζουμε τις διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις των μαζικών φορέων της περιοχής μας και θεωρούμε ότι πρέπει να ενταθούν και να αναδεικνύουν τον πραγματικό υπεύθυνο αυτής της κατάστασης που δεν είναι άλλος από την πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά και που όλα τα προηγούμενα χρόνια επέτρεψε τα ελληνικά πετρέλαια και τις άλλες βιομηχανίες να λειτουργούν ανεξέλεκτα με κριτήριο το κέρδος τους σε βάρος της υγείας μας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η απουσία ουσιαστικού προληπτικού ελέγχου για την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι προκλητική. Τη στιγμή μάλιστα που διαπιστώνεται αυξημένη συγκέντρωση τοξικών και καρκινογόνων παραγόντων κινδύνου όπως το βενζόλιο. Η έντονη δυσοσμία των μερκαπτανών που βιώνουμε εμείς και τα παιδιά μας καθημερινά δεν πρέπει να κρύψει τον πολύ πιο σοβαρό κίνδυνο του δυνητικά καρκινογόνου βενζόλιου που φαίνεται να αποτελεί το 10% των αρωματικών υδρογονανθράκων που μετρήθηκαν. Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η σχετική επιβάρηση του περιβάλλοντος προσεγγίζει τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης όπως έχουν οριστεί για την οκτάωρη εργασία και όχι συστηματική συνεχή έκθεση του τοπικού πληθυσμού. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων διαχρονικά είναι κραυγαλαίες, τόσο για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, όσο και για τα κενά της ίδιας της νομοθεσίας που συμβάλλουν στο να μην εφαρμόζεται αυτή αποτελεσματικά. Το πλαίσιο αδειοδότησης με διαδικασίες fast track που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το σημερινό υποτυπώδες επίπεδο στελέχωσης του αρμόδιου κρατικού φορέα δεν διευκολύνουν ένα σοβαρό κρατικό έλεγχο. Κατά τη γνώμη μας, μεγάλη ευθύνη έχει και η τοπική διοίκηση, και η περιφέρεια και ο Δήμος, που όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σήμερα, στηρίζουν την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της υγείας των κατοίκων και της καταστροφής του περιβάλλοντος. Η στάση αναμονής που προσπαθούν να καλλιεργήσουν με τον Δήμαρχο να καλεί να περιμένουμε ένα εξάμηνο και τον Περιφερειάρχη να μην υλοποιεί καν τη δέσμευσή του για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ενδεικτική των προθέσεων τους. Τα κροκοδίλια δάκρυα και το όψιμο ενδιαφέρον διάφορων δημοτικών συμβούλων και βουλευτών δεν μπορεί να κρύψει τη γύμνια της πολιτικής που υπηρετούν. Συνεχίζουμε, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Δίνουμε και αυτό τον αγώνα με το βλέμμα στραμμένο σε ένα καλύτερο μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο η ζωή και τα όνειρα των παιδιών μας θα είναι πιο σημαντικά από τα κέρδη των λίγων. Ένα μέλλον στο οποίο το πάνω χέρι θα το έχουμε εμείς. Σε ένα μέλλον όπου το καθοριστικό θα είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας και όχι τα κέρδη μιας κούφτας κυφήνων που πλουτίζουν από τη δική μας δουλειά και που σαν ανταμοιβή μας γεμίζουν με τη δυσοσμία και τον καρκίνο που σπέρνουν. Έτσι θα απαλλαγούμε από τα διέξοδα μια μεγάλη βιομηχανική κατάσταση να γυρνιάζει με τα σπίτια και τα σχολιά μας. Να έχουμε ξεκάθαρο ότι δεν ανήκει ο τόπος μας στους λίγους αυτούς που κερδίζουν πάνω στον υδρότα μας και στη δική μας υγεία, αλλά ανήκει σε όλους εμάς που ζούμε, δουλεύουμε, μεγαλώνουμε εμείς και τα παιδιά μας εδώ. Η δίκαιη αγανάκτηση για την κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας με τη ρύπανση και την καταστροφή του περιβάλλοντος, την επιβάρηση της υγείας της δικιάς μας και των παιδιών μας, θα πρέπει να γίνει ορμητικό ποτάμι που θα στοχεύει στην καρδιά του προβλήματος και στην ουσία και θα παρασύρει και όλους τους εργαζόμενους, όλους τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες και τους νέους της περιοχής μας. Καλούμε σαν Ομοσπονδία όλους τους συλλόγους, όλους τους φορείς εδώ της περιοχής να πάρουν αποφάσεις να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις που διοργανώνουν μαζικοί φορείς ώστε να σταθούμε απέναντι όλοι μαζί σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που απασχολεί την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ.